Και πάλι διαβάζουμε ότι υπάρχει και εδώ ένας προβληματισμός και κάποιες σκέψεις για αναστολή αυτής της δίωξης, της φυλάκισης, σε συνεννόηση πάντα με τον Γενικό Εισαγγελέα. Να μας πείτε την άποψή σας, γιατί το συζητά ευρέως η κοινωνία το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως γνωρίζετε, και πάλι η κυβέρνηση, σεβόμενη την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων, δεν συζητεί, δεν κρίνει αποφάσεις των δικαστηρίων. Η κυβέρνηση σέβεται απόλυτα την δικαιοσύνη, σέβεται απόλυτα την απονομή της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια και η οποιαδήποτε απόφαση είναι σεβαστή από την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, σε περιπτώσεις που ο Γενικός Εισαγγελέας κρίνει ότι, όπως είναι και το συνταγματικό του καθήκον, θα πρέπει να παρέμβει σε μία καταδίκη και εφόσον και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφωνεί με την εισήγηση και την θέση του Γενικού Εισαγγελέα, ναι, μπορεί μετά την καταδίκη και με απόλυτο σεβασμό προς την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και την απονομή της δικαιοσύνης να παρέμβουν. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι απόψεις, οι θέσεις, οι εισηγήσεις του Γενικού Εισαγγελέα. Θα πρέπει να περιμένουμε να απασχολήσει το θέμα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ανάλογα θα ληφθούν οι αποφάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε κι εμείς. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.